Όλες κύριες ευθύνες. Και επειδή έκανετε ερώτημα κύριε Κυπριανού, πού οδηγήθηκε η κυπριακή οικονομία, γιατί είναι εδώ. Πέραν από τα προβλήματα και τα λάθη του παρελθόντος, η χροκοπία της κυπριακής οικονομίας ή αυτή η κατάρρευση οφείλεται στο κούρεμα. Οφείλεται σε αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε στην Κύπρο, γιατί ήθελε ο κύριος Ντάισεμπλουμ να μας χρησιμοποιήσει ως τερματόζωο και συμφώνησε η κυβέρνηση Αναστασιάδη. Και εμείς δεν δεχόμαστε λογικές ότι μας θέσαν το πιστόλι στον κρόταφο, από τη στιγμή που με αυτή την απόφαση σε μια νύχτα διάλυσαν το οικονομικό σύστημα της Κύπρου. Αυτό έγινε με το κούρεμα και πρέπει επιτέλους να λέμε τα πράγματα στο όνομά της. Και δύο πράγματα για το φυσικό αέριο. Πολύ σύντομα. Είπε ο κύριος Ζένιος ότι δεν έκανα μεγάλο διάστημα στο Υπουργείο, κύριε Ζένιο, 11 μήνες. Εγώ θετικά είπα για το φυσικό αέριο. Όχι, είπε μεγάλο διάστημα να πω 11 μήνες, έγιναν πολλά. Και ερευνητικές γεωτρήσεις και συμβόλαια με μεγάλες εταιρείες. Αυτό που δεν βλέπουμε εμείς είναι σε αυτούς τους 14 μήνες να γίνεται κάτι το ουσιαστικό και είναι η μεγάλη μας ελπίδα. Και να πω και κάτι κύριε Κυπριανό. Εάν εμείς δεν πάρουμε αποφάσεις τώρα, ναι, οι εταιρείες, και ήδη το βλέπουμε με την Νόπολ και την Τέλεκ, θα κάνουν άλλες επιλογές.